τουαλέτα. Πλακάκι. Στέλιο. Ναι. Θέλεις... Άκου τώρα τι θα σου πω. Ναι. Θέλεις να κρίνουμε το look της Αμάντας. Θέλω να ξεκινήσω με δύο ερωτήσεις πριν μιλήσουμε για το look. Το πρώτο, γιατί θεωρείται μία ακριβή τσάντα προκλητική. Δεν μου αρέσει, τέλος πάντων. Τι την αγόρασες? Για πάρτι μου. Και όχι για το λαό. Όλαλα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό το λες και λίγο κομπλεξικό. Όχι, κομπλεξική δεν είμαι και δεν υπήρξα ποτέ. Please. Εμένα το σκεπτικό μου και η φιλοσοφία μου και η στάση ζωής μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Εγώ δεν καταλαβαίνω το λόγο. Δεν θέλω να μιλήσω για όχι, εσένα μαζί εφόσον τώρα... δεν θέλουμε να φέρουμε κάτι, οτιδήποτε, για ποιο λόγο αναφερόμαστε ότι υπάρχει αυτό το cut. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα. Γιατί έτσι γουστάρω. Όχι, δεν πάει έτσι, Αμάντα. Ό,τι γουστάρω θα λέω. Να το συζητήσεις αυτό. Κόψε λίγο να πετάγεσαι και όταν έρθει η σειρά σου. Όχι, όπου σε συμφέρει θες να πετάγω. Που θέλεις να μην σε συμφέρει. Δεν με πετάγω, συμφέρει ποτέ να πετάγεσαι. Ωραία. Τώρα θα συζητήσουμε για τις τσάντες μου. Εσύ το τέλος, πάτα μια τελεία στη ζωή σου. Κάνε μου τη χάρη, Αμάντα. Κάνε μου τη χάρη, εσύ. Για σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλήθεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και τις δύο, αλήθεια. Λοιπόν, ηρεμήστε. Υπάρχει ένα προσωπικό λόγο. Δεν θέλω, ρε παιδί, δεν θέλω να δείχνομαι, δεν μου αρέσει. Άκου να σου πω κάτι. Η επίδειξη πλούτου με το ότι έχω τη δυνατότητα να αγοράσω κάποια καλά κομμάτια είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Και ένα άλλο διαφορετικό πράγμα είναι το να έχει κάποια πράγματα και να μην τα φέρνει, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα και εσύ αισθάνεσαι ότι αυτό είναι προκλητικό. Αυτό πρέπει να το δουλέψουμε. Όχι, όχι, δεν είναι προκλητικό. Κύριε Κουδουνάρη, επειδή νιώθω λίγο άβολα, μπορούμε να κόψουμε αυτή την κουβέντα. Δεν μου αρέσει. Οκ, εντάξει. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Τι πρόβλημα υπάρχει με τη Μίμη, έχετε κάποιο πρόβλημα? Εγώ. Ναι, γιατί πριν έλεγες δεν θέλω να. Δεν τη βλέπεις? Όχι. Εκεί είναι. Γιατί να έχω πρόβλημα με τη Μίμη? Όχι, επειδή πριν η Κατερίνα. Επειδή πριν η Κατερίνα ήθελε να μιλήσει η Μιμή και σε γιατί η Μιμή, όχι, απλά η Μιμή έχει κολλήσει το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ναι. Ότι έχει κολλήσει το στυλό της ένα στο δύο. Επομένως, είτε της αρέσει είτε δεν της αρέσει. Έχει καταλάβει ότι έχω κολλήσει το ένα δύο, και το δύο. Γιατί εγώ νομίζω νομίζει. Ότι έχω βάλει και τριάρια και σήμερα και χθες. Δεν έχω βάλει. Δηλαδή. Επειδή έχει κολλήσει σε ένα νούμερο. Μήπως σε σένα έχει κολλήσει το δύο, η Μιμή? Όχι, νομίζω γενικό είναι το. Δύο της. Δεν παίρνει όλο δύο. Έχω βάλει και πάρα πολλά τριάρια. Ενώ εμένα είδε πριν που έτρεχα και φώναζα το Γιάννη 100 ώρες, φέρτε μου μία ταινία διπλή ή παραμάνες να φτιάξω το κρόπ. Δηλαδή μόνο εγώ και τώρα βρήκε να μου πει ότι στράβωσε που την ώρα που με έβλεπε να τρέχω να προσπαθώ να κολλήσω να το κάνω κρόπ. Είναι λίγο κακό. Αλλά και εμένα, επειδή θεωρώ ότι έχει πάει για σκι, θα πάρει άσο σήμερα. Στο πρόβλημα. Μπορεί να μου βάλει ό,τι θέλει. Φυσικά και θα σου βάζω. Γιατί το καθενό είναι διαφορετική και προφανώ οι δικέ μα δεν ταιριάζουν. Όντω το τζάκετ φαίνεται. Ναι, το ξέρω, δεν πρόλαβα να το τελειώσω. Ωραία. Άρα, πώ βάζει ένα τζάκετ το οποίο δεν είναι σωστά? Ωραία, ελάτε. Αυτό actually ήθελα. Παιδάκι μου, έλαβε. That's all right, κάμε το. Είναι καλύτερο να think έτσι. Ούτε την άνοιξα, ούτε πρόλαβα να την ανοίξω. Αυτό ήταν να ρωτήσω να το κάνει anyway. Πάμε. Τυχώς. Τι μέρα και σημερινή και πηγαίναμε για ψώνια. Ρίγωνα, ψώνια πάω και έτσι. Ήρθαμε στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey! Λοιπόν, μισό. Λοιπόν, άκου τώρα. Το μέσα look μου αρέσει. Είναι πολύ ωραία και η φούστα, ωραίο το πουκάμισο. Έχεις δέσει πολύ ωραία αυτά τα πριν. Ας μην ασχολείσαι άλλο. Λοιπόν. Και ωραίο και το γυλαίκο. Η ζώνη δεν είμαι σίγουρος ότι μου αρέσει. Μάλλον δεν μου αρέσει. Θα προτιμούσα να είναι μαύρη και δεν μου αρέσει καθόλου τον τζάκετ. Ήθελα μαύρο σε αυτό. Αχ, μαύρο είχα μέσα. Αυτά. Ωραία η τσάντα. Σωστή για την δουλειά που τη θες. Θα ήθελα να είναι πιο ενδιαφέρουσα, πιο μεγάλη, κάπως. Δύο. Ευχαριστώ. Σοφία. Μάντα μου αρέσει αυτό το look. Δεν μου αρέσει καθόλου τη ζακέτα, αλλά το μέσα είναι καταπληκτικό. Το μόνο λάθος, honestly, είναι η ζακέτα, actually. Θα σου δώσω 4. Ευχαριστώ, Σοφία. Δημήτρη μου. Γεια σου, Αμάντα. Καλησπέρα. Όλη αυτή η εμφάνιση που έχεις κάνει μέσα είναι πολύ ωραία. Αν θα άλλαζα κάτι, θα άλλαζα όχι το χρώμα, την υφή
Το πουκαμίσο. Από το γυλαίκο θα το από βάζα. Το αλέκο είναι γαμπριάτικο. Ναι, ναι. Ο αλέκο λοιπόν, τον αλέκο θα τον άλλασα και το έκανα μάλλον σουέτ ή καστόρι. Ναι. Σε μπλε, μπορεί να και πει λίγο πιο ανοιχτό. Ναι. Αυτό δεν μ' άρεσε. Μπότες θα μπορούσε να βάλει ή αυτέ που είναι μια χαρά ή καουμπόικε. Καφέ. Και μαύρε, δεν με ενοχλούν. Και πανοφόρη σίγουρα θα ήθελα να είναι ή ντένιμ πολύ μακρύ. Κι εγώ. Ή σουέτ ή καστόρι. Αλλά πάντα αυτό που θα ήθελα να έχει μια γούνα στο γιακά. Ήθελε κάτι σε σουέτ ή καστόρι για να ξεκουράσει λίγο τη γυαλάδα της φούστας. Σίγουρα. Τέλος καλό, όλα καλά με αυτή την περιπέτεια που ονομάζεται Αμάντα Μανολάκου Αθφορά εδώ. 10,6. Συγγνώμη. 10,6. Μια χαρά είμαι. Φυσικά, αυτό είναι μια χαρά. Μπορείς να το πεις και να το πιστέψεις. Πήγαινε τώρα πίσω, ναι.